Λύση στο θέμα της φορολόγησης με 100 ευρώ ετησίως και μάλιστα με αναδρομικό τρόπο των σκαφών κάτω των 7 μέτρων, δόθηκε η οποία ικανοποιεί τους κατόχους. Με ειδική τροπολογία που ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Σκέλας, εξαιρούνται αυτά τα σκάφη που χρησιμοποιούνται αρκετά από τους ερασιτέχνες αλληλείς, οι οποίοι και διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Πλέον με την εξέλιξη αυτή, όλοι τους είναι ικανοποιημένοι. Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζεται πως με την τροπολογία αυτή, πλέον τα σκάφη αναψυχής δεύτερης κατηγορίας κάτω των 7 μέτρων απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο πλοίων καθώς και από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο πλοίων έχει αναδρομικό χαρακτήρα, επομένως οι κάτοχοι σκαφών δεύτερης κατηγορίας μέχρι 7 μέτρα δεν θα καταβάλουν φόρο για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 και όσοι ήδη έχουν καταβάλει δικαιούνται επιστροφή φόρου. Για το θέμα μίλησε στη Θεσσαλία Τηλεόραση ο πρόεδρος των ερασιτεχνών αλλιέων κάτω Ολύμπου, Γιώργος Κοκκώνης. Να είναι καλά και ο υπουργός Λάρισας, ο κ. Χρήστος Σκέλας, ο οποίος το πήρε προσωπικά πάνω το θέμα αυτό. Έκανε τροπολογία στη Βουλή. Από 0 ως 7 μέτρα είναι 0 φόρος. Καταργείται η αναδρομικότητα το 19-20 μέχρι το 24. Και φυσικά με την τροπολογία αυτήν καταργήθηκε και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης μέχρι τα 7 μέτρα για κατοχή σκάφους. Είναι κάτι που σας ικανοποιεί? Μας ικανοποιεί γιατί και η Ομοσπονδία το είχε χρόνιο έτοιμο αυτό, όσον αφορά το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Φυσικά καταργήθηκε και το κατοκοστάρικο για κάποιους παππούδες, να το πω έτσι, που και το κατοστάρικο αυτό έχει αξία. Και έχει αξία. Και φυσικά η αναδρομικότητα, που όταν πήγαινε να μεταβιβάσει ένα σκάφος για τα φετινά δεδομένα ήταν, σημερινά δεδομένα ήταν 500. Ήταν κάτι που παλέψατε όμως, δεν το αφήσατε να περάσει έτσι? Το παλέψαμε πάρα πολύ και οι σύλλογοι όσο μπορούσαν και η Ομοσπονδία, αλλά και όπως και πάλι το λέω, το πήρε πάνω το συντοπίδης υπουργός ο Χρυσοσκέλας και το κατάφερε.